καλώς μου ήρθες. Καλησπέρα, Ανδριανή. Το θέμα μας σήμερα είναι ένα θέμα που λίγο... αν το βάζαμε στη χρωματική παλέτα, θα έφτανε σίγουρα στο κόκκινο και παραπάνω. Δεν ξέρω τι άλλο, με τι άλλη απόδοση χρωματική μπορούσαμε να το συνδυάσουμε. Είναι ένα θέμα που δυσκολεύει τις ζωές μας. Και μιλάμε για τις δύσκολες συνθήκες στο εργασιακό περιβάλλον, για ένα περιβάλλον που μαζορίζει η σχέση μας με τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί, ίσως ο τρόπος που λειτουργούν, ίσως ο τρόπος που λειτουργεί όλο το σύστημα της δουλειάς και που τις περισσότερες φορές έχω την εντύπωση ότι απλά οι άνθρωποι είμαστε μαθημένοι να υπομένουμε καταστάσεις, γιατί έτσι είναι στη δουλειά. Συμφωνώ, Ανδριανή, και έρχομαι να σου πω ότι πριν από αρκετά χρόνια είχα κάνει ένα μεταπτυχιακό στην Αμερική που ήταν η ψυχολογία στη διοίκηση προσωπικού. Μάλιστα. Αλλά οι άνθρωποι που έρχονται και με εμπιστεύονται εξαιρετικοί μέσα από τις περιπτώσεις που φέρνουν, έχω μάθει πιο πολλά από αυτό παρά από το μεταπτυχιακό στην Αμερική. Mm. Στην πράξη δηλαδή, στην μέσα στη ζωή βγαλμένα, ναι, όλα. Διότι η εργασία μας και ο χρόνος που αφιερώνουμε στην εργασία, αν το σκεφτούμε, είναι το μεγαλύτερο διάστημα της ξύπνιας ζωής μας. Έτσι είναι. Άρα όταν οι συνθήκες δεν είναι καλές, αυτό επηρεάζει την ποιότητα της ζωής μας, ενδεχομένως και την υγεία μας, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Κάπως όμως το έχουμε κανονικοποιήσει. Ίσως περισσότερο ακόμα και από το βαθμό που έχουμε... Δηλαδή, ας πούμε, στην προσωπική μας ζωή, πιο δύσκολα έχω την αίσθηση να δώσουμε άφεση αμαρτιών σε κάποιον που μας συμπεριφέρεται περίεργα και μας δυσκολεύει. Ενώ στο κομμάτι του εργασιακού μας χώρου, είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε υπομονή για πάρα πολλά χρόνια ενδεχομένως και να ανεχτούμε και συμπεριφορές που υπό άλλες συνθήκες, δηλαδή, μας περιέγραφε κάποιος άλλος, θα λέγαμε, αποκλείεται, είναι δυνατόν να μην σε αντιδράσει, να μην σηκωθεί, να φύγεις. Ναι, αυτό θεωρώ ότι προέρχεται και λίγο από τους γονείς μας ή την προηγούμενη γενιά, όπου η προηγούμενη γενιά, καθώς μεγάλωναν στην μετά Δευτέρου Παγκοσμίου ή μετά Χούντας εποχή, είχαν εστιαστεί στην πρώτη κατηγορία από αυτές τις ανάγκες που λέει ο Μάσλο, τις 5 κατηγορίες των ανθρωπίνων αναγκών, που ήταν της επιβιώσεως και της ασφάλειας. Οπότε μετά μας μεταλαμπάδευσαν το «δουλειά να είναι», ασφαλής να είναι, μεροκάματο να είναι και δεν πειράζει. Γιατί αυτοί το 1960 και το 1970 όντως δεν είχαν επιλογές. Όμως ακούμε τις συμβουλές των γονιών μας και κάνουμε εμείς αυτό που θεωρούμε ότι είναι σωστό για τη δικιά μας την υγεία. Επειδή αυτοί ζορίστηκαν, δηλαδή επειδή οι δικοί μου οι γονείς ζορίστηκαν και εγώ σπούδασα και έχω φόντα, πλέον έχω την πολυτέλεια να θέλω και ποιότητα στη δουλειά μου. Άρα να μην επιτρέπεται να βιώνω τοξικές συνθήκες ή να μην μου επιτρέπεται να βιώνω συνθήκες λιγότερο ποιοτικές από αυτές που θα είναι υγιείς, που θα δίνουν νόημα στη ζωή μου. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα να περιμένουμε να ζήσουμε από τις 4 και μετά που θα σχολάσουμε. Είναι αυτό τώρα που είπες, νομίζω ότι έρχεται στο μυαλό πολλών ανθρώπων. Δηλαδή, περιμένει πολλοί κόσμος το Σαββατοκύριακο. Ναι. Αν έχει ολόκληρο Σαββατοκύριακο. Περιμένει τις μέρες της άδειας το καλοκαίρι όποτε την πάρει. Λέει, εγώ μέχρι τότε θα κάνω υπομονή, θα τα αντέξω άλλη μια μέρα. Είναι τόσο καιρό το διαχειριζόμουν και θα αντέξω να φτάσει το Σαββατοκύριακο, να έρθει το καλοκαίρι π.χ. να πάρω την αδειά μου, να ξεσκάσω άνθρωπος. Έχω ακούσει και λένε, ίσως εγώ στα 55, στα 58 με ανήλικο παιδί να μπορέσω να βγω στη σύνταξη και μετά θα ηρεμήσω. Αυτό είναι λίγο, τι να πω, εθελουσία φυλακή. Εάν μέχρι τα 58 θα πρέπει να είμαι κάπου αγκαρία και να περιμένω να ζήσω και να χαλαρώσω από τα 58 και μετά. Καταρχήν θα ήθελα να ορίσω τι μπορεί να αποτελέσει δυσκολία σε ένα εργασιακό περιβάλλον, αν συμφωνείς, Ανδριανή. Βεβαίως, με αυτό θα ήθελα και εγώ να ξεκινήσουμε, γιατί πολλές φορές χανόμαστε μέσα σε αυτές τις έννοιες και δεν ξέρουμε αν μας αφορούν, αν μπορούμε να τοποθετηθούμε δίπλα τους, απέναντί τους, σε ποιο βαθμό ισχύει αυτό που βιώνουμε εμείς, αν είμαστε εμείς υπερβολικοί, οι συνθήκες όντως είναι δύσκολες. Ωραία. Θα ξεκινήσουμε ένα παράδειγμα και μετά θα πάμε στον ορισμό. Εάν χαρακτηριστικό για τη δουλειά είναι, παραδείγματος χάρη, μόνο τα χρήματα... Δηλαδή δουλεύω γιατί έχω ένα καλό μισθό. Μόνο το ποσό του μισθού, ναι. Να πούμε. 800 ευρώ, αν κάποιος έχει μια δουλειά, 800 ευρώ είναι καλά. Στις σημερινές συνθήκες σου λένε μπράβο. Ωραία. Και μην μιλάς. Ναι. Αν όμως είναι, παραδείγματος χάρη, σε ένα χώρο που είναι, τι να πω,
σπαστό ωράριο, πρωινό σε ξενοδοχείο και βραδινό, που θα πρέπει να πηγαίνω έρχεσαι και να μην κάνεις τίποτα άλλο και να είσαι όρθιος και να έχεις έναν προϊστάμενο που σου νευριάζει, ενώ εσύ είχες σπουδάσει, τι να πω, αγγλική φιλολογία ή δασκάλα, τότε χρειάζεται πάρα πολύ ενέργεια από μέρους σου ή από μέρους μου για να την κάνω αυτή τη δουλειά. Ενώ αν αυτό το κάνει ένα παιδί που του αρέσουν τα ταξίδια και του αρέσει η συναναστροφή με τον κόσμο και είναι 25 χρονών και είναι εκεί για να είναι τρεϊνή, γιατί το όραμά του είναι κάποια στιγμή να γίνει διευθυντής ξενοδοχείου, τότε αυτό το παιδί θα πετάει. Άρα το χαρακτηριστικό των χρημάτων από μόνο του δεν μπορεί να ορίσει η μια δουλειά. Η αντίστοιχα, μπορεί ένας άνθρωπος να παίρνει 800 ευρώ και να είναι ειδικευόμενος γιατρός που κάνει 12 εφημερίες το μήνα και να πούμε είναι τζάμπα, και ένας άλλος άνθρωπος να καλλιεργεί βιολογικά μαρούλια που του αρέσει, που είναι το όνειρό του και έχει προοπτική να τα αυξήσει αυτά τα χρήματα, άρα αυτός θα είναι μέσα στην υγεία ο δεύτερος. Οπότε, εγώ θα όριζα σαν δύσκολο εργασιακό περιβάλλον ή σαν πηγή να δημιουργηθούν λίγο ψυχολογικά προβλήματα ή συνέπειες στον ψυχισμό μας. Εάν παραδείγματος χάρη σε ένα περιβάλλον υπάρχουν έντονες συγκρουσιακές σχέσεις, υπάρχει έλλειψη επικοινωνίας, υπάρχει δόλος, υπάρχει απουσία κατανόησης, υπάρχει μακρύ χάσμα στο αξιακό σύστημα της εργοδοσίας ή των προϊσταμένων με το προσωπικό, αυτό δημιουργεί μια αγεφύρωτη κατάσταση, ας πούμε, μια δυσκολία, και θα δούμε σε τέτοιες επιχειρήσεις ότι το turnover, δηλαδή η εναλλαγή προσωπικού, είναι πάρα πολύ συχνή. Mm-hmm. Έρχονται και μόλις βρούνε μια δυνατότητα άλλης δουλειάς, ψάχνονται ήδη και φεύγουν. Γιατί δεν αντέχουν τις συνθήκες, ναι, πώς είχαν. Ναι, μένουν όσο έχουν ανάγκη το μισθό, ναι, και μετά θα φύγουν εάν δεν μπορέσουν να διαφοροποιηθεί κάπως τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Και το λέω γιατί εγώ έχω υπάρξει σε ένα τέτοιο περιβάλλον που αφού έπαθε και κάτι στην υγεία μου, είπα δεν θέλω να είμαι εγώ αυτό. Δεν θέλω να είμαι εγώ αυτό, να έχω τέτοια ένταση σε καθημερινή βάση. Ξέρεις, αυτό θέλει όμως και λίγο, αντιλαμβάνομαι, αποστασιοποίηση, δηλαδή να κάτσεις να δεις, ωραία, δεν νιώθω πάρα πολύ καλά, ας πούμε, στο χώρο εργασίας μου, μπορεί να πει ένας άνθρωπος. Θα πρέπει να δει τους λόγους. Εσύ απαρίθμησες 5, 6, 7, 8 πράγματα. 1, 2, 3, οι σχέσεις, το αξιακό σύστημα και πάει λέγοντας. Θα πρέπει να κάτσει ο καθένας να το αναλογιστεί, νομίζω. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Και γιατί δεν μου αρέσει εκεί μέσα, γιατί δεν περνάω καλά. Σωστά. Και για να το αναλογιστεί, θα πρέπει να έχει απαντήσει το δεύτερο. Δηλαδή, εγώ τι θέλω να υπηρετώ μέσα από τη δουλειά μου. Μάλιστα. Γιατί η δουλειά είναι σαν ένα τρένο που μας πάει από τη μια μεριά στην άλλη. Δηλαδή, τι θέλω να έχω πετύχει εγώ στο τέλος εργασιακής μου καριέρας. Ο άλλος θέλει να έχει πετύχει δόξα, άλλος θέλει να έχει πετύχει συμβολή στους ανθρώπους, άλλος θέλει να έχει πετύχει να χαίρεται τη δουλειά του, άλλος θα θέλει να έχει πετύχει προσωπική ανάπτυξη, ο άλλος θα θέλει να έχει πετύχει να γνωρίσει μέρη, ας πούμε, η Μάγια Τσόκλη έχει γνωρίσει μέρη, ο κύριος Μαμαλάκης που έχετε παρουσιάσει. Ο καθένας λοιπόν τι θέλω να έχω πετύχει μέσα από τη δουλειά μου, ποια συμβολή πέρα από το βιοποριστικό θέλω να έχω εγώ στον κόσμο αυτό μέσα από τη δουλειά μου. Και από τότε μετά πάβει το οικονομικό να είναι το μοναδικό κριτήριο, αφού έχω ένα μισθό σώπα, μη μιλάς, άσε μη χάσεις το μισθό. Με γεμίζει δηλαδή αυτό, είναι αυτό, απαντάει σε αυτό γεμίζει, το ερώτημα. Ναι, νοηματοδοτώ τη ζωή μου εγώ μέσα από αυτή τη δουλειά. Υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που φαντάζομαι ότι η ζωή τους δεν λαμβάνει νόημα λόγω της δουλειάς τους. Δηλαδή, ίσως να το έχουν βάλει σε ένα μικρό κουτάκι, να έχουν πει: OK, εγώ 9 με 5, 8 με 4, θα κάνω αυτό και δεν πολύ ασχολούμαι κιόλας, γιατί όλη μου η ζωή είναι όλο το μετά. Και πάλι όμως το νοηματοδοτεί, γιατί λέει ότι εγώ την κάνω αυτή τη δουλειά, γιατί μέσα από αυτή τη δουλειά θα μεγαλώσω τα παιδιά μου. Σωστά, που είναι το μετά. Ναι. Εγώ κάνω αυτή τη δουλειά γιατί θέλω να κάνω ένα σπίτι που θα είναι το μετά. Οπότε εκεί παίρνει ένα νόημα. Εάν δεν το έχω απαντήσει ούτε αυτό, δηλαδή εγώ ξέρω ανθρώπους που μεγάλωναν γουρούνια και είχαν νόημα. Υπάρχει η εξής ιστορία που τη λέμε και στο NLP, ότι συναντάει ένας σε ένα δρόμο 3-4 ανθρώπους και σπούσανε με βαριοπούλες πέτρες. Ρωτάει τον πρώτο, τι κάνεις εσύ εδώ? Λέει, εδώ με στη σκόνη όλη μέρα και τον ήλιο σπώ πέτρες. Ταλαιπωρία μου δεν μπορείς να τη φανταστείς. Ρωτάει το δεύτερο, τι κάνεις εσύ εδώ? Λέω, είμαι εκπαιδευόμενος μάστορας να γίνω χτίστης με την πέτρα. Μετά από λίγο καιρό θα έχω δικά μου συνεργεία.
Ρωτάει τον τρίτο, τι κάνεις εσύ εδώ? Λέει, εγώ εδώ βγάζω ένα αξιοπρεπές μεροκάματο για να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Και ρωτάει τον άλλο, τι κάνεις εσύ εδώ? Λέει, εγώ συμβάλλω μέσα από τη δουλειά μου να χτιστεί μια εκκλησία λατρείας για το Θεό. Άρα, ανάλογα πώς νοηματοδοτούμε το καθετή, παίρνουμε και ευχαρίστηση. Δηλαδή, έχω ακούσει γιατρό, ο οποίος είναι προσφορά στον άνθρωπο, και έχω ακούσει γιατρό να λέει, τι νομίζει, να το χειρουργό να πει, τι νομίζω ότι κάνω, κουφάλες γεμίζω όλη μέρα. Άρα, η δουλειά από μόνη της δεν μπορεί να δώσει νόημα, είναι εγώ τι νόημα της δίνω. Ξεκάθαρο, μα το βλέπεις αυτό και στην πράξη. Δηλαδή, άνθρωποι που εργάζονται στο ίδιο εργασιακό περιβάλλον, ναι, για τον ένα να είναι μεγάλος φόρτος και μεγάλο βαρύδι να ξυπνά κάθε πρωί και να πηγαίνει στη δουλειά του, και άλλος να πηγαίνει και να είναι με στη χαρά, στην ευθυμία, να έχει ένα νόημα η μέρα του ξεκινώντας. Έτσι, ακριβώς. Και αν έχει νόημα, όπως λέω εγώ, μετά τα χρήματα θα έρθουν, και αν δεν έρθουν, δεν περιμένεις μόνο αυτή την αμοιβή. Εισπράττεις κάτι άλλο, ναι, που ξεγεμίζει, βρε παιδί μου. Ναι, και έχεις παρουσιάσει και εσύ στην εκπομπή το δάσκαλο από το Φουρφουρά, που ένας άνθρωπος, ναι, ένας άνθρωπος που δεν εστιάστηκε στο μισθό που είναι παινίας, κρίμα, έφερε τόση αλλαγή και έχει εμπνεύσει τόσο κόσμο. Ωραία. Αυτός ήταν αξιοθαύμαστος. Και το τρίτο που θεωρώ ότι μπορεί να δημιουργήσει δυσκολία στο εργασιακό περιβάλλον είναι όταν εργάζονται οικογένειες μαζί στην ίδια επιχείρηση. Δύο λεπτά, πόσο χρόνο έχουμε? Διότι εδώ πάμε να κάνουμε ακτινογραφία της ελληνικής οικονομίας σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Έτσι ακριβώς, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις κληρονομούμενες επιχειρήσεις, επιχείρηση που έφτιαξαν οι αυτοδημιούργοι, οι γονείς, και την πήραν τα παιδιά, που ενδεχομένως τα παιδιά να έχουν και ένα πτυχίο. Οπότε έρχονται με το πτυχίο να κάνουν υποδείξεις στον μπαμπά και στη μαμά που είναι αυτοδημιούργοι, γιατί ποιος είσαι εσύ στη δικιά, στο δικό μου το αμπέλι. Το μικρό που έχει κυκλοφορούσε, ναι, 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 εδώ, ναι, ναι, με τις πάνες. Ναι, ναι, το δικό μου το αμπέλι. Οπότε θα πει ο μπαμπάς, απαράταμε. Και η κόρη δεν ξέρει από πού το άκουσε το απαράταμε. Από τον εργοδότη ή από τον πατέρα της. Και θα συναντηθούν στο κυριακάτικο τραπέζι και δεν θα συζητάνε τι κάνεις καμάρι μου, πώς είσαι. Θα συζητάνε για το τιμολόγιο που εκκρεμεί και για την μισθοδοσία και αν μπορούμε να καλύψουμε τις επιταγές κτλ. Και χάνεται η σχέση ανθρώπινη, οικογενειακή. Ναι, και χάνεται η οικογενειακή, και πάρα πολύ μεροκάμα το βγάζουμε από τις καταστάσεις, να ξέρεις, οι οικογενειακοί ψυχοθεραπευτές, γιατί μετά γίνεται αυτό. Μήλος. Είναι αναπόφευκτο αυτό, Μαρία, να γίνει? Όχι, δεν είναι αναπόφευκτο. Δεν ξέρω, συγκεκριμένοι κανόνες, όρια, υπάρχει κάποιο μυστικό, ώστε π.χ. σε μια οικογενειακή επιχείρηση να μπορέσει, και εφόσον ενδιαφέρονται όλοι να συνεχίσουν να συνεργάζονται και να είναι μαζί, να μπορέσει αυτό να ρολάρει όμορφα, με υγεία και με ωραίες σχέσεις. Εμείς στο NLP λέμε ότι κάθε σωστή επικοινωνία ξεκινάει ορίζοντας το πλαίσιο, ορίζοντας τους κανόνες, ορίζοντας τη συμφωνία. Δηλαδή, έχω δει σε οικογενειακές επιχειρήσεις να λένε, ωραία, δουλεύει η Μαρία με τον μπαμπά της. Πόσο μισθό παίρνει η Μαρία? Όσο χρειάζεται. Τι ώρα έρχεται? Όταν ξυπνήσει. Σε καμία ιδιωτική επιχείρηση δεν θα συνέβαινε αυτό. Άρα, αν συμβαίνει αυτό στην επιχείρηση του πατέρα μου, ο πατέρας μου με μεγαλώνει να είμαι ανίκανη να σταθώ οπουδήποτε αλλού. Ναι. Ένα από τα πράγματα είναι ότι δεν παίρνουμε το παιδί μας 19 και 20 χρονών, γιατί έτσι θα μάθει αυτό που εμείς έχουμε κάνει, άρα δεν θα το πάει παραπέρα. Του δίνουμε τη δυνατότητα να πάει να σπουδάσει, να το μάθει αυτό το αντικείμενο. Και μετά, ή δυνατόν, το συστήνουμε να πάει να δουλέψει και αλλού. Οπότε να αποκτήσει ταυτότητα. Να αποκτήσει ένα σκελετό, έτσι ώστε μετά να έρθει σαν επαγγελματίας, να έχει μάθει από όρια, ότι και σε άλλες επιχειρήσεις βάζουν όρια. Και όταν θα έρθει να έχει ξεκάθαρο πλαίσιο, αυτός είναι ο μισθός, αυτό είναι το ωράριο, αυτές είναι οι αρμοδιότητες, αυτή είναι η δικαιοδοσία σου. Δεν είσαι ο γιος του αφεντικού. Όπως οποιοδήποτε άλλο, ναι, εργαζόμενο ακριβώς της επιχείρησης. Δεν είσαι ο γιος του αφεντικού, είσαι ενδεχομένως ο λογιστής. Δεν είσαι η κόρη του αφεντικού, είσαι η γραμματέας, και είναι αυτές, ναι, οι αρμοδιότητές σου. Ξεκάθαρα πράγματα. Ξεκάθαρα πράγματα. Και στο κυριακάτικο τραπέζι να μην έρχεται συζητήσεις για τη δουλειά. Το τιμολόγιο από Δευτέρα. Τα τιμολόγια βάζουμε από Δευτέρα. Βάζουμε και εκεί ένα όριο. Έτσι, πάρα ακριβώς πολύ σαφές και πάρα πολύ συγκεκριμένο. Έτσι ακριβώς. Πολύ ειδηλιακό μου ακούγεται όλο αυτό, αν μπορέσει δηλαδή να το κάνει κάποιος. Και επίσης, ξέρεις, υπάρχουν πάρα πολλές συχνές διαφορές και τσακωμοί με αδέρφια. Που τις ξέρεις κάτι εξαδιαιρέτου πολυκατοικίες και κάτι εξαδιαιρέτου οικόπεδα κτλ. Πώς δεν τα ξέρουμε? Εδώ έχουμε δει και πολύ μεγάλες ελληνικές εταιρείες συγκεκριμένες στο χρηματιστήριο να μηδενίζει το κοντέρ λόγω της σχέσης. Γιατί τα αδέρφια δεν μπόρεσαν να το βρούνε, και εκεί θα ξέρεις ότι τσακώνονται ουσιαστικά
Όχι για τα ένα-δυο χιλιάρικα ή ένα-δυο λιόφυτα ή ένα-δυο διαμερίσματα παραπάνω, ούτε για τις 50% χιλιάδες τσακώνονται, γιατί θεωρώ ότι εσύ και εγώ πήραμε διαφορετική αγάπη από τους γονείς μας όταν μεγαλώναμε. Κουβαλούν δηλαδή άλλα θέματα στο τραπέζι. Άρα, αφού πήρες εσύ παραπάνω αγάπη, εγώ έχω αδικηθεί αν πάρω τα ίδια λεφτά με σένα ή λίγο λιγότερα. Οπότε μεταβιβάζεται ο καυγάς της αγάπης στη μεζούρα ή στα χρήματα. Υπάρχουν όμως και αδέρφια που το έχουν καταφέρει πάρα πολύ ωραία στη συνεργασία τους. Εξαιρετικό είναι αυτό. Άρα έχουν δουλευτεί ωραία από την οικογένεια. Ακριβώς. Είναι εκεί οι οποίοι εστιάστηκαν σε άλλες αξίες και όχι στην κερδοφορία μόνο ή όχι στα μετρήσιμα αλλά και στα ποιοτικά στοιχεία. Είναι αυτά τα αδέρφια που θα πούνε να την πουλήσουμε την περιουσία όλη, γιατί αυτός χρειάζεται ένα χειρουργείο στο χέρι, να τον στείλουμε στους καλύτερους γιατρούς. Mm-hmm. Και εκεί τελειώνει αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ούτε πόσο, ούτε τι, πόσα έδωσες, πόσα πήρα, τι έκανα κτλ. Ακριβώς. Μαρία, ένα άλλο τεράστιο θέμα, πέραν του ότι αμείβομαι ή δεν αμείβομαι καλά, έχω καλές σχέσεις ή δεν έχω καλές σχέσεις με τους συνεργάτες μου. Θέλω να δούμε και το κομμάτι του εργοδότη ή του προϊσταμένου μου, γιατί μπορεί να μην είμαι σε μια ιδιωτική επιχείρηση, μπορεί να είμαι και στο δημόσιο ή και μέσα στην ιδιωτική επιχείρηση που είμαι, να έχω ένα εξαιρετικό εργοδότη, αλλά ο προϊστάμενος, το πρόσωπο με το οποίο έχω άμεση επαφή και του δίνω αναφορά, να μου κάνει τη ζωή μου κόλαση. Εκεί όλο αυτό πώς το διαχειριζόμαστε? Όταν ζορίζομαι με τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι. Πάρα πολύ. Ή ακόμα ωραία. Και με έναν συνάδελφο. Δεν χρειάζεται ο άλλος να έχει μια εξουσία α. Ωραία. Πρώτον, λοιπόν, θα πρέπει να έχω νοηματοδοτήσει ότι εγώ κάνω αυτή τη δουλειά, ό,τι δουλειά να είναι, για ποιο λόγο την κάνω. Αν είμαι γκαρσόνα, την κάνω για να επικοινωνώ με τους πελάτες. Αν είμαι δασκάλα, για να μορφώνω τα παιδιά. Yeah. Αν είμαι δημοσιογράφος, για να ενημερώνω τον κόσμο. Αν είμαι ψυχολόγος, να βοηθάω τους ανθρώπους να είναι ο εαυτός τους. Αν είμαι. Τι να πω, ελεουργός, γιατί θα δίνω το καλύτερο ελαιόλαδο στον κόσμο. Άρα, εγώ μένω στο στόχο μου. Δεύτερον, όταν θα δεχτώ αυτή την κριτική από τον προϊστάμενο ή αυτή την ακύρωση, αυτή τη ματέωση, να μπορώ να ξεχωρίσω τη συμπεριφορά του προς εμένα, είναι άλλο πράγμα, από τη δικιά μου ταυτότητα. Το ότι αυτός με έκρινε για κάτι ή με κατέκρινε για κάτι, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι εγώ έχω κάνει κάτι λάθος. Αυτό μου θέλει πάρα πολύ δουλειά για να θωρακιστώ εγώ και να φτάσω μια μέρα στο γραφείο και να κάνω αυτό το διαχωρισμό. Ναι, γίνεται όμως. Αφού λοιπόν δεν πλήττεται η ταυτότητά μου, πάμε να δούμε λοιπόν την ΑΒ συμπεριφορά μου. Δέχτηκα κριτική για την ΑΒ συμπεριφορά μου. Αφού εγώ έχω παραμείνει στο ακέραιο, στην ταυτότητά μου και τα θεμέλια μου είναι γερά, μετά να αξιολογήσω αυτή η κριτική που δέχτηκα, ψύχρεμα. Έχει σποράκι αλήθειας. Δηλαδή, αν ξεφλουδίσω το ατζούμπαλο του τρόπου, το άκομψο του τρόπου, το δέχομαι. Ήταν άκομψο. Ήταν ατζούμπαλο, ήταν άγαρμο, δεκτό. Επί του πυρήνα του σχολείου υπάρχει δόση αλήθειας, ώστε εγώ, αν το αξιοποιήσω, θα ωφεληθώ. Πολύ σπουδαίο αυτό. Να λειτουργεί σωστά μέσα στις εταιρείες αυτό το πράγμα. Σε οποιοδήποτε εργασιακό περιβάλλον. Γιατί ο τρόπος μπορεί να είναι η αιτία, ο τρόπος που εκφράζομαι και θα έρθω να πω εγώ στη συνάδελφό μου ή στην υφιστάμενή μου τη Μαρία ότι τι ήταν αυτό που έκανες, τι βλακεία πάλι πήγες και έγραψες. Να τη ακυρώσω την όποια προσπάθεια να παραδώσει ένα καλύτερο έργο, ένα καλύτερο project, ένα καλύτερο άρθρο, ας πούμε, στην περίπτωση τη δική μας. Εγώ το είπα τώρα από την πλευρά που εγώ δέχτηκα την κριτική. Τώρα. Για να τσεκάρω εγώ τον εαυτό μου που έχω κάνει ενδεχομένως εγώ το λάθος. Σωστά. Τώρα, από την άλλη, εάν είμαι εγώ αυτός που τη δίνω την κριτική, και εκεί υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές να το πεις το λάθος φροντίζοντας τον αποδέκτη του σχολείου και φροντίζοντας και τη σχέση μεταξύ. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Θα τους πιάσουμε μια άλλη φορά τους ανθρώπους αυτούς. Πάμε τώρα σε αυτούς που υπόκεινται σε όλες αυτές τις πιέσεις και όλες αυτές τις περίεργες συμπεριφορές και τις δύσκολες. Το γεγονός ότι είμαι, ας πούμε, σε μια δουλειά την οποία δεν την πολύ αγαπώ, αυτό που λέγαμε πριν, δεν μου δίνει νόημα. Δεν με γεμίζει, δεν με ικανοποιεί για τους δικούς μου λόγους. Και αυτό θέλει λίγο εσωτερική κουβεντούλα. Να κάτσω να συνειδητοποιήσω γιατί εγώ κάθε πρωί που ξυπνάω δεν είμαι πολύ χαρούμενος που πάω στη δουλειά μου. Ακριβώς. Καταρχήν θα σου πω ότι εγώ άλλαξα τομέα σπουδών και άλλαξα καριέρα. Δηλαδή δεν κάνω αυτό που σπούδασα 18 χρονών, κάνω αυτό που ξεκίνησα να σπουδάζω 28 χρονών. Οπότε μιλάω από βίωμα ό,τι γίνεται.
και ότι όταν εγώ το σκεφτόμουν και αμφιταλαντευόμουν, η αλήθεια είναι, γιατί έπρεπε να αφήσω αρκετά χρόνια σπουδών και μεταπτυχιακών για να αλλάξω κατεύθυνση. Και αυτό είχε πολύ προβληματισμό και τύψεις, δηλαδή ο μπαμπάς είχε ξοδέψει τόσα λεφτά για να γίνει αυτό. Όμως αξιολόγησα, εδώ μιλάμε για ξέρω εγώ 7-8 χρόνια και εδώ μιλάμε για τα υπόλοιπα 38 χρόνια της ζωής μου. Τι βαραίνει πιο πολύ. Τώρα ενδεχομένως όμως, αν εγώ σε εκείνη την ηλικία ήμουν παντρεμένη με 3 παιδιά που έπρεπε να τα μεγαλώσω, δεν θα είχα την ευελιξία που είχα τότε. Δηλαδή να το λάβουμε και αυτό υπόψη μας. Ωραία. Όμως, έχω δει στα δικά μας τα σεμινάρια κοπέλα 48 χρονών, παντρεμένη με 3 παιδιά, που δεν είχε σπουδάσει και της έλεγα τι ήταν το όνειρό σου που ήθελες πάντα να κάνεις και δεν έκανες. Και λέει, ήθελα να γίνω φαρμακοποιός, αλλά φαρμακευτική έχει μόνο Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Για να μείνω και στην οικογένεια, υπάρχει το ΙΕΚ βοηθών φαρμακοποιού στο Ηράκλειο. Και πήγε και τελείωσε με 10, άριστη. Και τώρα δουλεύει σε ένα φαρμακείο, πήρε και την πιστοποίησή της. Οπότε αυτή στα 50 της έκανε το όνειρό της. Άρα δεν είναι ποτέ αργά. Έστω τροποποιημένο. Ξέρω κοπέλα που 50 χρονών έδωσε κατατακτήριες που ήταν δασκάλα και μπήκε η ιατρική. Και λέγανε όλοι, μα καλά, θα πάει 56 μέχρι να τελειώσει. 56 θα πάει ούτως ή άλλως. Σωστά. Αν ο Θεός την αξιώσει, θα πάει ούτως ή άλλως. Θέλει να πάει με το πτυχίο της σχολής που ονειρευόταν ή χωρίς αυτό. Είναι τόσο σημαντικά. Μην παρετούμαστε από τα ερωτήματα, από τα όνειρα. Έτσι. Δηλαδή, εγώ αυτό που λέω και στα παιδιά είναι, στα όνειρά μας τουλάχιστον μην κάνουμε τσιγκουνιές. Μπορεί να μην μπορεί να γίνει σήμερα. Ναι. Ή να μην γίνει ακριβώς με τον τρόπο που το έχουμε στο μυαλό μας. Ακριβώς. Αλλά θα είμαι λίγο πιο κοντά σε αυτό που ονειρεύομαι. Πώς φαίνονται οι αισιόδοξοι άνθρωποι? Ξεκινήσαμε μια κουβέντα που έχει να κάνει με μια προβληματική συνθήκη, ένα δύσκολο εργασιακό περιβάλλον και φτάσαμε στο ότι δεν πρέπει ποτέ να εγκαταλείπουμε τα όνειρά μας. Γιατί λίγο πολύ όλοι παίζουμε σε αυτό το παιχνίδι. Ένα όνειρο που μπορεί να το ξεκινήσαμε κάνοντας τα πρώτα βήματα της καριέρας μας, τη δουλειά του ο καθένας, να το είδαμε να μην υλοποιείται, να το παρατήσαμε, να το βάλουμε στην άκρη, να ζήσαμε σε μια συνθήκη για αρκετά χρόνια που περιλαμβάνει όλα όσα περιγράψαμε πριν και κάποια στιγμή ποιο καμπανάκι είναι αυτό, Μαρία, που θα χτυπήσει και θα πούμε ότι τώρα είναι η ώρα να επανεξετάσω. Τι θα είναι αυτό που θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι μας συμβαίνει, να αρχίσουμε να το ξαναζεσταίνουμε το όνειρο. Αυτό νομίζω το έχει απαντήσει, το έχει απαντήσει ο Steven Jobs που λέει αν κοιτάζω τον εαυτό μου στον καθρέφτη και λέω αν έκανα σήμερα τα πράγματα που ήθελα και που αγαπούσα και παραπάνω από 2 μέρες η απάντηση είναι όχι, κάτι πρέπει να κάνω. Ωραία. Ούψ. Κάτι πρέπει να κάνω. Και πρόσεξε, δεν είναι ανάγκη να φύγω σήμερα. Μπορεί να δρομολογήσω και να πω τώρα δεν είναι εφικτό γιατί έχω στεγαστικό, γιατί έχω παιδιά. Αλλά εγώ δρομολογώ τις συνθήκες σε 2 χρόνια θα μπορώ να το κάνω αυτό. Τότε αυτά τα 2 χρόνια παίρνουν νόημα. Ναι. Αντέχεται. Ωραία. Αυτό που λες, το αντέχεται. Αντέχεται. Και επίσης είπες και κάτι άλλο πριν, λίγο πιο νωρίτερα στη συζήτηση. Δεν βάζουμε όλα μας τα αυγά σε ένα καλάθι. Δηλαδή, όσο όμορφη και να είναι μια δουλειά. Δεν βάζουμε όλο το νόημα της ζωής μας στη δουλειά. Ωραία. Εγώ από την πρώτη χρονιά που είχα το γραφείο σαν θεραπεύτρια, ήρθε σε μένα ένας 39χρονος γιατρός, ο οποίος είχε τελειώσει ειδικότητα χειρουργικής στα 38 του, που είχε διαγνωστεί με Πάρκινσον. Εάν αυτός λοιπόν είχε βάλει όλα του τα αυγά σε ένα καλάθι, ότι το νόημα της ζωής μου και η ταυτότητα και ο προορισμός μου είναι να χειρουργώ και από εκεί να κάνω λεφτά και να γίνω διάσημος, την είχε πατήσει. Είχε καταρρεύσει η ζωή του. Ακριβώς. Πρέπει να είναι είχα πακωμένος, μονίμως από αντικαταθλιπτικά, ή να βρει ένα μπαλκόνι, να είναι ψηλό όμως. Όμως, αν έβρισκε νόημα στη ζωή ότι εγώ έγινα γιατρός για να προσφέρω στους ανθρώπους, αυτή την προσφορά θα μπορούσε να την κάνει να διδάσκει στα ΤΕΗ νοσηλευτικής. Θα μπορούσε να την κάνει σαν διοικητή σε μια κλινική. Θα μπορούσε ακόμη και να αλλάξει ειδικότητα και να γίνει ψυχίατρος και να θεραπεύει με το λόγο. Άρα, όταν βασιζόμαστε στις αξίες μας, έχουμε περισσότερη ευελιξία από ότι όταν βασιζόμαστε στις ικανότητες ή στα ποσοτικά χαρακτηριστικά. Έτσι. Το ξέρεις, ξέρεις ότι πολλοί καθηγητές ιατρικής, όταν πάρουν σύνταξη 65-67 ετών, πάρα πολύ σύντομα μετά, πεθαίνουν, όχι μαραζώνουν, πεθαίνουν. Σαν να έχουν βάλει όντως όλα τους τα αυγά σε ένα καλάθι. Και αν θα τους δούμε αυτούς, τους ανθρώπους, δεν έχουν ζήσει και ευτυχισμένη οικογενειακή ή προσωπική ζωή. Δηλαδή,
θα είναι λαμπροί επιστήμονες που θα έχουν σώσει πάρα πολλούς ανθρώπους. Έχω ένα καρδιοχειρουργό τέτοιο υπόψη μου, που τον διάβασα στα μέσα, δηλαδή από εσάς τους δημοσιογράφους, ο οποίος παντρεμένος, χωρισμένος, είχε σώσει πάρα πολύ κόσμο χειρουργώντας την καρδιά και 65 χρονών πήρε σύνταξη, νομίζω 6 μήνες μετά έπαθε εγκεφαλικό και πέθανε. Σαν να μην είχε νόημα να ζει πλέον. Δεν μπορεί να είναι αυτό. Δηλαδή, ναι, να βιώνουμε ομορφιά στην εργασία μας, ναι, να επιδιώκουμε το καλό και ποτέ δεν είναι αργά να κυνηγήσουμε το όνειρό μας. Ποτέ, ποτέ. Αλλά δεν μπορεί να είναι μόνο η δουλειά νόημα. Θα κρατήσω μία μακάρι λέξη. Μακάρι να είσαι πρωθυπουργός. Βέβαια, έχεις απόλυτο δίκιο. Τη λέξη ευελιξία. Έτσι. Και στα όνειρα και στην εφαρμογή τους και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε και στη σχέση μας με τους ανθρώπους και με τον εαυτό μας, όσο πιο ευέλικτοι είμαστε, τόσο καλύτερα. Μα νομίζω και η τελευταία διετία, τον δρόμο μας. Τελευταία διετία μας το έχει δείξει ότι οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που δεν μπόρεσαν να είναι ευέλικτοι και να προσαρμοστούν γρήγορα, είτε έκλεισαν είτε ζορίζονται. Είμαι πολύ περίεργη να δω πώς θα εξελιχθεί το ανθρώπινο είδος μετά από όλες αυτές τις προκλήσεις που έχουμε περάσει τα τελευταία χρόνια και όλες αυτές τις πιέσεις και πόσο ευέλικτοι τελικά έχουμε γίνει. Πώς εξελισσόμαστε. Ο Δαρβίνος θα γελάει από εκεί που είναι. Ναι, ναι, όντως. Ναι. Μαρία, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ, Αντρέα. Καλή συνέχεια. Να έχουμε ένα ωραίο απόγευμα. Να έχετε ένα ωραίο απόγευμα κι εσείς. Ένα ωραίο βράδυ. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Σκεφτείτε αυτά που σας είπαμε σήμερα και βάλτε σε μια άκρη του μυαλού σας. Κάτι καινούργιο μπορεί να ξεκινήσει σκέψη από αύριο, από μεθαύριο. Μια μικρή αλλαγή δεν είναι ποτέ κακή. Γεια σας.